Πρώτα απ' όλα, Ιωάννη, τι περιμένεις τη φετινή σεζόν τόσο για τον Παναθηναϊκό, όσο και γενικά με την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στο ευρωπαϊκό και στο ελληνικό μπάσκετ για την επέκταση? Εντάξει, καταρχάς είναι μια έτσι, περίεργη και διαφορετική περίοδος για όλους και κατ' επέκταση για τον αθλητισμό. Νομίζω ότι όσον αφορά το μπάσκετ και την Ευρωλίγκα, όλες οι ομάδες θα επανέλθουν πιο πολύ διψασμένες. Όλοι οι παίχτες έχουν πάρα πολύ καιρό να παίξουν, θα είναι πιο προετοιμασμένοι για αυτή τη σεζόν. Οπότε πιστεύω ότι το επίπεδο, το μπασκετικό επίπεδο θα είναι πάρα πολύ ψηλό. Όσον αφορά εμάς, θέλω να δείξουμε μια ομάδα που θα παλέψει σε κάθε παιχνίδι για την νίκη. Θα δείξει ένα μαχητικό πνεύμα, όπως έχω ξαναπεί, πάρα πολύ ψηλό. Και περιμένω να δείξουμε μια φοβερή ενέργεια μέσα στο παρκέ. Επειδή νομίζω ότι έχουμε τα παιδιά, ότι έχουμε ένα πολύ χαμηλό μέσο όρο ηλικίας για ομάδα και μπορούμε να το κάνουμε. Από τη φετινή σεζόν, για την ομάδα και για εσένα προσωπικά, μια μεγάλη, σωστή, μεγαλύτερη πρόκληση, πόσο μόνο για εσένα που θα είσαι και ένας αρχηγός ομάδας, έτσι? Ναι, είναι μια πρόκληση για μένα προσωπικά και για το σύλλογο. Είναι μια διαφορετική περίοδος. Σίγουρα είναι κάτι το οποίο κανένας δεν μπορούσε να προβλέψει ότι θα συμβεί έτσι και θα αποχωρήσει ο κύριος Γιαννακόπουλος, αλλά έτσι όπως γίνανε τα πράγματα, είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ. Νιώθω ανεπομονησία για τη σεζόν, νιώθω προετοιμασμένος. Πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί, σαν ομάδα, και να καταφέρουμε να φέρουμε το μέγιστο αποτέλεσμα, γιατί ο Παναθηναϊκός πρέπει να μένει ψηλά. Πώς είχες στα αυτιά σου ότι θα είσαι ο νέος αρχηγός του Παναθηναϊκού μετά από τους Αλβέρντ, Διαμαντίδη και Καλάφη τελευταίος, ο οποίος κατά την παρουσία γράψει τη δική του ιστορία μέσα στην ομάδα? Εντάξει, είναι μια μεγάλη τιμή να βρίσκομαι σε αυτή τη θέση σήμερα. Από μικρό παιδάκι βγαίνεις έξω και παίζεις τα ανοιχτά, παίζεις τις μπασκέτες και οραματίζεις σε μερικά πράγματα στη ζωή σου. Για μένα είμαι πολύ χαρούμενος που αυτό το παιδάκι έχει καταφέρει να μεγαλώσει και να φτάσει στο σημείο που είναι σήμερα. Από εκεί πέρα υπάρχει πάρα πολύ δουλειά να γίνει. Υπάρχει και ένα βάρος και θέλω να συνεχίσω αυτή την ωραία πορεία που έχει ο Παναθηναϊκός με τίτλους τα τελευταία χρόνια. Να είμαι κι εγώ παρόν και κομμάτι πλέον σαν αρχηγός. Ζήτησες συμβουλές ή ενδεχομένως να ζητήσεις μελλοντικά από τον Φράγκ ή τον Δημήτρη, ή θεωρείς ότι κατά κάποιο τρόπο το έχεις και ότι θα ανταποκριθείς 100% στην νέα κατάσταση που σου έχει δημιουργηθεί? Εντάξει, δεν νιώθω ότι το έχω, καταρχάς. Δεν νιώθω ότι τίποτα από αυτό δεν το έχεις μέχρι να το ζήσεις. Σίγουρα έχω προσπαθήσει να προετοιμαστώ όσο καλύτερα μπορώ, σωματικά και ψυχολογικά. Μέχρι στιγμή στην καριέρα μου είχα την τύχη να συνεργαστώ με πολύ μεγάλους αθλητές και μεγάλους ηγέτες. Οπότε έχω τις εικόνες, αλλά δεν το έχω ξανακάνει εγώ. Οπότε σίγουρα η παρουσία του Δημήτρη και του Φράγκη εδώ πέρα είναι πάρα πολύ σημαντική για εμένα. Σίγουρα θα προσπαθώ να μπορώ να πάρω ό,τι μπορώ να πάρω από το μυαλό τους και από τη σκέψη τους και από το χαρακτήρα τους. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι το έχουν κάνει. Είχες δηλώσει πριν από κάποιες μέρες ότι ήταν όνειρό σου από μικρό παιδί να γίνεις αρχηγός του Παναθηναϊκού. Πώς θα αναβλέπεις το γεγονός ότι είσαι αρχηγός στην ομάδα την οποία έχει υπηρετήσει και ο πατέρας σου πριν από πολλά χρόνια και μάλιστα έχεις πάρει και εσύ μια γεύση, θυμάμαι, μικρό παιδί εδώ πέρα σε μια θέση του Παναθηναϊκού? Εντάξει, καταρχάς είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να το προβλέψεις ούτε να το σκεφτείς ούτε στο πιο τρελό σου όνειρο. Μεγαλώντας δεν σκεφτόμουν ποτέ ότι θα είμαι εδώ, θα παίζω στον Παναθηναϊκό. Προφανώς έπαιζα μπάσκετ και ήθελα να παίξω επαγγελματικά. Και αυτή τη στιγμή έχω φτάσει να είμαι και αρχηγός του Παναθηναϊκού, πράγμα που είναι αρκετά περαιτέρω των ονείρων μου, να το πω έτσι, και αυτά που μπορούσε να ονειρευτεί ένα μικρό παιδάκι. Είναι ένα πολύ ωραίο συνέστημα. Νιώθω ότι ο κόσμος του Παναθηναϊκού με έχει αγκαλιάσει και με έχει αγαπήσει πραγματικά. Με έχει κάνει να νιώσω οικογένεια εδώ πέρα την πρώτη μέρα. Και η ευθύνη που νιώθω μέσα μου είναι να τα αποδώσω σε αυτόν τον κόσμο και στους ανθρώπους που με πιστεύουν μέσα στην ομάδα το maximum που μπορώ. Ούτως ώστε όταν τελειώσω, όταν φύγω από εδώ, όταν σταματήσω τον μπάσκετ, οποτεδήποτε είναι αυτό, να ξέρω ότι έχω δώσει το maximum. Αγωνιστικά τώρα, ο coach Βόβορας, τι έχει ζητήσει από σένα ενώπιση τη νέα σεζόν? Εντάξει, ο coach με ξέρει, είμαστε πλέον τώρα μαζί 2 χρόνια. Ξέρει από αυτά που μπορώ να κάνω. Νιώθω ότι έχω δουλέψει και έχω βελτιώσει το παιχνίδι μου αρκετά. Σίγουρα θα είναι μια χρονιά η οποία θα έχω παραπάνω αρμοδιότητες.
και αμυντικά και επιθετικά. Ο coach ξέρει και αυτό είναι που ζητάει από μένα, ότι μπορώ να παίξω και στις δύο πλευρές του γηπέδου και να συνεισφέρω τα μέγιστα σε αυτήν την ομάδα. Ποιος είναι τη φετινή σεζόν, θα είναι η breakout σεζόν για σένα? Εντάξει, δεν μου αρέσει να βάζω τίτλους. Breakout, όχι breakout, πόσα στατιστικά ακριβώς. Για μένα θα είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορώ να ηγηθώ αυτής της προσπάθειας και η ομάδα να καταφέρει τους στόχους της, να ξεπεράσει τους στόχους της. Να είμαστε υγιείς όλοι και να μπορούμε να φτάσουμε την ομάδα, γιατί το άθλημα είναι ομαδικό και όχι ατομικό, εκεί πέρα που τους αξίζει. Σκέφτηκες να αποχωρήσεις το καλοκαίρι μετά την απόφαση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου να αποστασιοποιηθεί ή να φύγει από την ομάδα? Όχι, δεν σκέφτηκα να αποχωρήσω. Καταρχάς είχα συμβόλαιο για ακόμα ένα χρόνο. Είχα μερικές οψιόν για να αποχωρήσω buyout, αλλά εγώ είμαι πολύ υπέρ στο να μιλήσω με τους ανθρώπους που είναι γύρω από την ομάδα και με τα πρόσωπα. Και αφού έφυγε ο κύριος Γιαννακόπουλος, μίλησα με τον Μάνο Παπαδόπουλο. Αφού έφυγε ο κύριος Μάνος, μίλησα με τον Φράγκη και τον Δημήτρη. Και όπως ξαναείπα, ήταν μονόδρομος να μείνω. Θα ήθελες να ανανεώσεις τον Παναθηναϊκό και να γίνεις υπόμονης για τη ομάδα? Σίγουρα η πρόθεσή μου είναι ότι θα ήθελα. Αυτό που θέλω να κάνω πρώτα απ' όλα είναι να επικεντρωθώ σε αυτή τη σεζόν. Θέλω να αποδείξω ότι αξίζω να βρίσκομαι εδώ που βρίσκομαι. Και σίγουρα είναι μια δύσκολη σεζόν και μεταβατική σεζόν μετά την αποχώρηση του κ. Γιαννακόπουλου. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι ξημερώνει, αν θα έρθει κάποιος άλλος επενδυτής, αν θα μπουν χρήματα στην ομάδα και θα αλλάξει κάπως η κατάσταση, αν θα βρεθούν καλύτεροι χορηγοί. Δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται σε αυτό το κομμάτι. Από τη δική μου την πλευρά θέλω να επικεντρωθώ πολύ σε αυτή τη σεζόν και μακάρι μετά το μέλλον μου να είναι εδώ πέρα. Αν μιλήσουμε για στόχους φέτος, τι θα είναι επιτυχία, τι θα αποτυχία και τι υπέρβαση για τον Παναθηναϊκό? Εντάξει, προφανώς δεν μπορώ να θέσω ένα συγκεκριμένο στόχο. Ακόμα και άλλες χρονιές ξεκινάμε και λέμε να κερδίσουμε το κύπελλο, να κερδίσουμε το πρωτάθλημα, να μπούμε στα play-off. Νομίζω ότι οτιδήποτε παραπάνω από αυτό είναι πέρα της πραγματικότητας. Αυτό που λένε Final Four, αυτό. Υπάρχει ένα group ομάδων οι οποίες ξεφεύγουν αρκετά το budget τους από τις υπόλοιπες και αυτές όντως στοχεύουν για το Final Four. Και μετά είναι οι υπόλοιπες ομάδες που πραγματικά παλεύουν για αυτή τη θέση στα play-off. Νομίζω ότι η επιτυχία για αυτή τη σεζόν όμως θα είναι να δείξουμε αυτό το παναθηναϊκό πνεύμα, να δείξουμε ένα πνεύμα ένωσης, ένα μαχητικό πνεύμα φοβερό, να δείξουμε ότι σε αυτή τη δύσκολη περίοδο ο Παναθηναϊκός είναι ενωμένος, είμαστε όλοι μαζί, παλεύουμε κάθε παιχνίδι. Νομίζω ότι άμα το κάνουμε αυτό θα ξεπεράσουμε ακόμα και τους στόχους μας και θα ξεπεράσουμε αυτό που μπορεί να είναι απλά μια νίκη ή μια ήττα. Χωρίς να θέλω να πω ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα πρέπει να κερδίζει και επενοήτως πρέπει να κερδίζει και να είναι ψηλά. Αλλά υπάρχει κάτι άλλο, ένα παναθηναϊκό πνεύμα που λένε καμιά φορά εδώ, μια παναθηναϊκή ιδέα πρέπει να δείξουμε ως προς τα έξω, που είναι πιο σημαντική.